Το Διεθνέ Αμυντικό Πρακτορείο Ειδήσεων παραδέχεται ότι η αεροπορική άσκηση Blue Flag 2021, με τη συμμετοχή 8 χωρών και τη Ελλάδο, δεν είχε από την Ισραηλινή πλευρά χαρακτήρα μόνο πρόβαση επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά στοχοποιούσε και την Τουρκία και τα σχέδιά τη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά στην Blue Flag 2021. Δοκιμάστηκαν εκτό όλων των άλλων και συνδεδιασμένε πτήσει τύπου Κομάου από χώρε που ανήκουν στο συνασπισμό Ελλάδο-Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για κοινή δράση σε ένα μεγάλο θέατρο επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, που συμπεριλαμβάνει και τον αεροπορικό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο φυσικά. Οι ειδικοί αμυντικοί αναλυτέ αναφέρουν έναν ενοποιημένο στρατιωτικό συνασπισμό από τι παραπάνω χώρε, ενώ γίνεται μνήμα στην πτήση αεροσκαφών από το Ισραήλ τον Μπαχρέιν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία σε διαφορετικού χρόνου, τα οποία συνόδευσαν στρατηγικά βομβαρδιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών B1B στην Αραβική Χερσόνησο. Αξίζει να σημειωθεί η προθυμία του Ριάντ να συμμετάσχει για δεύτερη φορά φέτο σε μια πολυμερή αποστολή περιπολίε με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Το νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σε πλήρη συνάρτηση των ενεργειακών σχεδίων στην ίδια περιοχή προκαλώντα όμω την δημιουργία στρατιωτικού συνασπισμού Αράβων, Ισραηλινών, Ελλήνων και Αμερικανών. Τα σχέδια αφορούν εξορίξει υδρογονανθράκων 3 ευρώ τα επόμενα 50 χρόνια και αφορούν την διαφοροποίηση του εφοδιασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε συμμετοχή σε πολυμερή στρατιωτικά σχήματα στην περιοχή αυτή της Μεσογείου με Ισραηλινούς, Αιγύπτιους, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αφού το δικό του πετρελαίο σχεδιάζεται να ρέει στον αγωγό EastMed, αλλά και το φυσικό του αέριο και η ηλεκτρική του ενέργεια διαμέσου Αιγύπτου Κρήτη θα τροφοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα αυτά η Τουρκία δεν είναι μόνο απούσα, αλλά και ανεπιθύμητη, διότι πάντα απαιτεί την μερίδα του Λέοντο, ενώ ειδικά τώρα δεν είναι αναγκαία πλέον η τουρκική ενδοχώρα, αφού η Ελλάδα ταιριάζει απόλυτα στα σχέδια αυτά των χωρών τη περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.